της Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. 40 χρόνια πρωτοβήκα στην Βουλγαρία, στην Ανατολική χώρα. Εκδρομή. Τέτοιος δρόμος όπως είναι αυτός δεν υπήρχε ούτε σε χωριά. Θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο βάζουν οι κάτοικοι των οδών Κανακάρη και Κορίνθου με αφορμή την αντιδρόμηση των οδών. Η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων των Οδών Κανακάρη Β' και Κορίνθου, καταθέτοντας τους προβληματισμούς, τη ζητά να μην γίνει τελικά η αντιδρόμηση των οδών ή έστω να αναβληθεί για ένα χρόνο. Αν είναι δυνατόν να περάσει εδώ ένα στενοφόρο, αρρώστησε ένας και θέλει να προσπεράσει και είναι το λεωφορείο, το αστικό, η φυσαρμόνικα και το πράγμα. Πώς θα κατέβει ο άνθρωπος, πού θα σταματήσει το ασθενοφόρο, πώς θα προσπεράσει. Πώς θα περνάμε, ελάτε να δω. Εδώ είναι δυνατόν να υπάρχει, να περπατήσουμε. Μάλιστα. Για ένα ασθενοφόρο να έρθει, ένας άνθρωπος, ένας ανάπηρος, ένα πώς, τι θα γίνει. Πώς θα μπω εγώ στο σπίτι μου μέσα, θα σε ένα ταξί, θα έχω τα πράγματά μου να τα πάω στο σπίτι μου μέσα. Ένα μέτρο, θα μπει το κάγκελο, θα πάμε 1,5 παραπάνω από 1,5 μέτρο ύψος. Το παραπάνω, πήγε, ένα και εγώ. Αποκλεισμένη 100% και εκτός αυτού υπάρχει και κίνδυνος δυστυχήματος. Εδώ πέρα, πέσε, περνάει μια γυναίκα, ένας άνθρωπος. Το κυνηγάει κάποιος. Πού θα πάει, θα πέσει κάτω, θα περάσει το δίδυμο, σκοτώσει. Οι κάτοικοι σε επιστολή που κοινοποίησαν σε φορείς και ΜΜΕ αναφέρουν πως οι όποιες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν αφού πρώτα τεθεί σε λειτουργία η μίνι περιμετρική. Τότε θα μπορεί να γίνει υπολογισμός των δεδομένων για το αν θα υπάρχει όφελος από την αντιδρόμηση. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.